Χαμόγελα στα πρόσωπα των εμπόρων έφεραν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους ανεμβολίαστους, καθώς το λιανεμπόριο εξαιρείται. Τα σενάρια για την επαναφορά του click away μόνο για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν επιβεβαιώθηκαν. Υπάρχει ικανοποίηση γιατί φάνηκε άλλη μια φορά και αυτό που φωνάζαμε από την αρχή, ότι στο λιανικό εμπόριο δεν μεταδίδει τον ιό. Δεν είμαστε εστία διασποράς του ιού. Και σαφώς με έχεις ικανοποίησει πάρα πολύ που επιτέλους το κατάλαβαν ότι δεν είμαστε κατελάχιστον εμείς αυτοί που φταίμε. Ειδικά εμείς που έχουμε ειδικές σχέσεις και με τους πελάτες και με τους υπαλλήλους μας, τους εργαζόμενους και όλα τα σχετικά, δεν προσέχουμε γιατί είμαστε πιο οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι έμποροι τόσο στην Πάτρα όσο και σε όλη την επικράτεια είχαν ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν θα δέχονταν με τίποτα την επιβολή ενός μέτρου που ήθελε τους εμβολιασμένους να προχωρούν κανονικά στις αγορές τους και τους μη εμβολιασμένους να κάνουν τα ψώνια τους με τη μέθοδο του click away. Πιστεύω ότι είναι μια δίκαιη απόφαση. Το είδαμε το έργο 2-3 φορές. Υπήρξε η πρώτη πανδημία, υπήρξε η δεύτερη, υπήρξε η τρίτη. Είδανε ότι δεν υπάρχει μετάδοση μέσα από τα καταστήματα, γιατί είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα μέσα στα καταστήματα και προστατεύουμε πρώτα τις δικές μας οικογένειες και μετά ταυτόχρονα προστατεύουμε και τους πελάτες μας. Άρα νομίζω ότι είναι φυσικό επακόλουθο αυτή η σωστή απόφαση. Έχοντας περάσει μια δύσκολη χρονιά με κλειστά τα καταστήματά τους για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι έμποροι της Πάτρας δηλώνουν αισιόδοξοι. Βοηθήσει και στην ψυχολογία του κόσμου να αισθάνεται μια ασφάλεια όταν θα μπαίνει μέσα στα καταστήματα. Γιατί αυτό ισχύει, είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα μέσα στα καταστήματά μας. Η δύσκολη χρονιά συνεχίζεται και φοβάμαστε ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Έχουν ενταθεί πάρα πολύ τα προβλήματα, τα συσσωρευμένα προβλήματα, οπότε ο κόσμος τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να τακτοποιήσει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έρχονται τα έμφυα, έρχονται όλες οι πληρωμές των φόρων από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα δούμε ένα τσουνάμι. Από ουσιαστικά μας περιμένει εμάς ένα τσουνάμι υποχρεώσεις, οπότε και τον κόσμο φυσικά. Οπότε θεωρούμε ότι πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Να σημειωθεί ότι συνεχίζονται τα μέτρα που αφορούν τις μάσκες, τις αποστάσεις μεταξύ των πελατών και ένας πελάτης σε κάθε 16 τετραγωνικά μέτρα εντός του καταστήματος, κάτι που ίσχυε και πριν από τις ανακοινώσεις.